κυρίες και κύριοι, καθώς και την αυριανή προγραμματισμένη ενημέρωση των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαν αφήσει στη μέση μια συζήτηση για αυτή την αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Και αναμένεται ότι θα κατατεθούν και γραπτός, μάλλον, οι σκέψεις των αρχηγών των κομμάτων, αν και ακούσαμε πολλά αυτές τις μέρες σε δημόσιες συζητήσεις και δηλώσεις. Μαζί μας είναι ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος, στο στούντιο, για να κάνουμε μαζί τη συζήτηση. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Ιωνούφρια, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, αύριο θα τοποθετηθείτε και εσείς, αν και υπήρξαν πρώτες τοποθετήσεις, όπως ανέφερα προηγουμένως, σε σχέση με το θέμα αυτό της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, κύριε Σιζόπουλε. Τι σκέψεις θα καταθέσει η ΕΔΕΚ και ποιες είναι οι εναλλακτικές, κατά το δικό σας το κόμμα, για να επαναρχίσει αυτός ο διάλογος που είμαι σίγουρος όλα τα κόμματα αυτό επιδιώκουν, να επαναρχίσει ο διάλογος. Καταρχήν, Όφια, πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς βλέπουμε ότι θα πρέπει να εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Και να απεγκλωβιστούμε από μια διαδικασία η οποία για 40 τόσα χρόνια έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική. Και μάλιστα άκουσε επικίνδυνη. Θα πούμε ότι αυτή η διαδικασία σε δύο περιπτώσεις πού μας οδήγησε. Στην πρώτη περίπτωση στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ, όπου ο κυπριακός λαός υποχρεώθηκε να το απορρίψει λόγω ακριβώς της επικινδυνότητας αυτού του σχεδίου σε περίπτωση υιοθέτησης και εφαρμογής του. Ναι. Και η δεύτερη φορά μας οδήγησε στην πενταμερή διάσκεψη της Ελβετίας, αρχικά στην Γενέβη τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο-Ιούλιο στο Grand Montana, με την αποτυχία η οποία σημειώθηκε εξαιτίας της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς, με βάση και την διαδικασία, ο Γενικός Γραμματέας στη συνέχεια στην έκθεση την οποία ετοίμασε, ενώ πιστώνει την Τουρκία με επικοδομητική στάση, ουσιαστικά επιρρύπτει την ευθύνη για την μη κατάληξη συμφωνία στις δύο κοινότητες, όπως σας αποκαλεί, εξίσου. Ναι. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε. Δεν ονομάζει όμως σε καμία έκθεση ο Γενικός Γραμματέας, ούτε προηγούμενη νομίζω Γενική Γραμματής. Πού ακριβώς είναι το μέγεθος της ευθύνης για την κάθε κοινότητα, απλά λέει ότι περιμένει πρωτοβουλίες. Και επειδή είχατε κάνει και μια αναφορά για το σχέδιο ΑΝΑΝ, εκεί δεν ήταν διαφορετική η διαδικασία. Δηλαδή με αφήχτηκα χνοδιαγράμματα, επί διαιτησίες, ανεξάρτητα, δεν είναι το ίδιο σήμερα. Ναι, αλλά ανεξάρτητα αν στο τέλος καταλήξαμε, και τώρα πάμε να καταλήξουμε σε χνοδιαγράμματα. Μιλάτε για το έμεσο της ατέρμονης διαδικασίας που διατυπώνει στην εκθέση του Γενικός Γραμματέας. Μπορεί όμως να είναι ατέρμονη και ακριβώς. Ανεξάρτητα από το ότι μπήκαν τα χρονοδιαγράμματα και επί διαιτησία, ποια ήταν η διαδικασία που οδήγησε στο σχέδιο. Δεν ήταν ο τρόπος της συζήτησης που μετατρέψαμε ουσιαστικά ένα πρόβλημα διεθνές, ένα πρόβλημα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής, παραβίασης πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνοκάθαρσης που επιχειρεί από το 1974 η Τουρκία να επιβάλλει στην Κύπρο σε ένα θέμα διακοινωτικής διευθέτησης. Και πώς το αλλάζουμε είναι το ερώτημα. Γιατί ακριβώς. Δεν έγινε σήμερα αυτό. 43-44 χρόνια τώρα συζητάμε με τις ίδιες πάνω κάτω προϋποθέσεις και όρους. Ό,τι συζητάμε με την τουρκοκυπριακή πλευρά δεν απευθύνεται απευθείας στο πρόβλημα και η διαπραγμάτευση στην Άγκυρα με την κυπριακή κυβέρνηση ως θα έπρεπε. Από την άλλη λέμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο στόχος και να δούμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτής της ομοσπονδίας. Καμία όμως κυβέρνηση της οποίας συμμετείχε και η ΕΔΕΚ στο παρελθόν, δεν κατάφερε να αποκρισταλώσει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα διασφαλίζονται τα αυτονόητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία στην διακίνηση σε όλη την κυπριακή επικράτεια και τα υπόλοιπα αυτά που λέμε τόσα χρόνια. Πώς αλλάζει όλο αυτό? Καταρχήν, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι, γιατί είπατε ότι οι κυβερνήσεις που συμμετείχε η ΕΔΕΚ, δεν είναι οι υπουργοί που καθορίζουν την πολιτική στο Κυπριακό, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ακούει τους συγκυβερνώντες. Τότε γιατί να συγκυβερνούν? Και όσο θέλει και όσον θέλει, ακούει τις εισηγήσεις στο Εθνικό Συμβούλιο. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Όταν για 42 τόσα χρόνια αυτή η διαδικασία δεν έδωσε αποτελέσματα, έχει κάποιον που μπορεί να μου εγγυηθεί ότι αν συνεχίσω για άλλα τόσα χρόνια θα δώσει αποτέλεσμα? Ναι. Τρίτο στοιχείο. Κανείς δεν μπορεί σίγουρα ακριβώς να εγγυηθεί κάτι στοιχείο. Τρίτο στοιχείο. Αλλά ποια είναι ποιος η λύση? Ακριβώς. Ποιος είναι αυτός που ευνοείται μέσα από αυτή τη διαδικασία? Η Τουρκία. Άρα αυτοί όλοι που δήθεν θέλουν αυτή τη διαδικασία για να μην νομιμοποιήσουν τη διχοτόμηση και να παγιώσουν τα δεδομένα της τουρκικής βολής 74, στην ουσία με την πρόταση τακτικής την οποία προτείνουν και ακολουθούν, νομιμοποιούν αυτή τη διχοτόμηση.
και τα δεδομένα που η Τουρκία επέβαλε το 1974. Το να συνομιλούν, νομιμοποιούν τη διχοτόμηση. Όχι, γιατί λένε είναι ότι προσπάθεια διαπραγμάτευση. Ναι, όχι. Λένε ότι όσο καθυστερούμε να βρούμε τη λύση, ναι, αυτό νομιμοποιεί τη διχοτόμηση. Και επειδή εμείς διαφωνούμε, διαφωνούμε με ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες, άρα προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη στην ΕΔΕΚ που διαφωνεί ότι η ουσία στην ουσία η ΕΔΕΚ θέλει την διχοτόμηση. Ναι. Και εγώ λέω ότι ακριβώς. Αυτό σας έχει κατηγορήσει ακόμη και το ΕΛΑΜ. Δηλαδή είπαν ότι θα σας δώσουν και μαύρες φανέλες, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Εντάξει, μπορεί να λένε ότι θέλουν. Ναι. Ας δουν το παρελθόν τους, ας δουν τις ευθύνες που έχουν με αυτούς που υποστηρίζουν σήμερα και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί πέρα η ΕΔΕΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταγεγραμμένη ιστορία και έχει επιβεβαιωμένες θέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία στην ουσία δεν οδηγεί σε διέξοδο, στην ουσία τι ευνοούμε? Την παράταση της κατάστασης σημερινής. Ναι. Άρα έτσι είναι που νομίζουμε ότι η διαδικασία. Ναι. Το τρίτο. Εμείς έχουμε καταθέσει κατά επανάληψη συγκεκριμένες προτάσεις. Και επειδή κάποιοι λένε, μα πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό στα πλαίσια των ψηφισμάτων του ΟΕΕ. Ναι. Αλλά από όλα τα ψηφίσματα του ΟΕΕ, το μόνο κομμάτι το οποίο απομονώνουν είναι τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Μάλιστα. Ακόμα και το συνέχεια τη, που λέει ότι αυτή δεν εξυπακούει αριθμητική εξίσωση, αλλά απλά αποτελεσματική συμμετοχή, το παραβλέπω. Mm-hmm. Υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ που λέει για διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό. Ναι. Την έχουμε επικαλεστεί ποτέ? Έχουμε ποτέ ζητήσει και έχουμε ποτέ διεκδικήσει την εφαρμογή αυτής της πρότασης, την υλοποίησή της? Ναι. Δεν ζητήσαμε διεθνή διάσκεψη στο Κυπριακό? Όχι. Πότε τη ζητήσαμε? Δεν ήταν θέση της κυβέρνησης, όχι στην διαπραγμάτευση στο Κρας Μοντάνα. Θυμάστε όταν γινόταν η προσπάθεια προηγούμενα, στο Μον Πελεράν παραδείγματος χάρη, γινόταν έντονη συζήτηση για αυτή την διενέργεια της πενταμερής. Άλλων η πενταμερής διάσκεψη και άλλων. Αν λεγόταν για διεθνή διάσκεψη, δεν τότε καταλήξαμε σε πενταμερή. Είναι άλλο θέμα. Ναι. Γιατί δεν τη διεκδίκησαμε? Ναι. Κατέθεσε ποτέ κυπριακή κυβέρνηση έτοιμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης? Ναι. Της 357 της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαΐου του 1983. Για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τον Κυπριακό με τη συμμετοχή των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας? Ναι. Όχι. Άρα λοιπόν, να ένα στοιχείο το οποίο δεν αξιοποιήθηκε. Δεύτερο, υπάρχει απόφαση των ΗΕ για πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο? Ναι. Γιατί δεχόμαστε παραμονή και έρχονται κάποιοι να πούν, μα ξέρεις, δεν προτιμάτε αντί 30.000 να μείνουν 900? Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι θα μείνουν 900. Το θέμα είναι ότι οι 900 συνιστούν έμμεσες εγγύσεις. Δεν υπάρχει ολοκληρωτική συμφωνία για όλα. Άρα δεν μπορεί, λοιπόν, να πει κάποιος ότι το αποδεχτήκαμε. Το τρίτο. Υπάρχει απόφαση των ΗΕ που μιλά για την ανάγκη της αποχώρησης των επίκων. Ναι. Γιατί εμείς δεχόμαστε να νομιμοποιήσουμε 130.000 επίκους? Ναι. Αριθμό μεγαλύτερο από την Τουρκοκύπρη. Τέταρτο. Υπάρχει απόφαση των Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι θα πρέπει οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια τους υπό συνθήκες ασφαλείας. Και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Ναι. Το έχουμε διεκδικήσει? Όχι. Υπάρχει άλλη απόφαση των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την απόδοση της περίκλησης περιοχής της Αμοχώς του, κατά της Αμοχώς του, στους νόμιμους κατοίκους της, κατά προτεραιότητα και ανεξάρτητα από την κατάληξη των συνομιλιών. Ναι. Εμείς τι κάναμε? Το έχουμε εντάξει την επιστροφή της Αμοχώς του την πρώτη ημέρα της λύσης. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν μπορείς να έχεις μια επιλεκτική αξιοποίηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και είναι κάτι το οποίο η ΕΔΕΚ, λέτε, έχει καταθέσει επανειλημμένα στο τραπέζι. Βεβαίως, και θα το ξανακαταθέσουμε. Ωραία. Επειδή σας είπα προηγουμένως για τη συγκυβέρνηση, κύριε Σιζόπουλε, και μου λέτε ότι εντάξει, δεν θα καθορίσει, δεν θα επιβάλλει του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν είχαμε, παραδείγματος χάρη, στα 43-44 αυτά χρόνια ένα πρόεδρο από πλευράς της ΕΔΕΚ, πιστεύετε πραγματικά ότι θα ήταν διαφορετική η έκβαση της κατάστασης στο Κυπριακό? Εμείς πιστεύουμε πως ναι. Και γιατί αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση Γκλειρίδη? Γιατί αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση Γκλειρίδη? Ήταν αυτό που θα έκανε διαφορετικά. Θα πετούσε να τεθούν επιτάπητα τα ψηφίσματα. Ακριβώς. Και πόσο εύκολο είναι αυτό? Αν δεν είναι εύκολο, τότε να μην βγάζουν. Γιατί δεν το έκανα? Ήταν ανήκαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν θα απαντήσω εκ μέρους τους. Δεν το διεκδίκησαν. Απλούστατα. Όταν δεν διεκδικήσει. Στο Συμβούλιο, τι σας λέω? Αν δεν διεκδικήσει. Θέλουμε αυτά τα ψηφίσματα. Και αν δεν διεκδικήσει, δεν παίρνει τίποτα. Αντίθετα, με αυτήν τη στάση την οποία ακολουθούμε και να χαιρετίζουμε κάθε δήλωση εκπροσώπου του ΟΕΕ, στο τέλος μας οδηγούν σε πρόσθετες υποχωρήσεις. Είναι δυνατόν σήμερα να μετατρέπουμε σε παντιέρα μας τα 6 σημεία υποτίθεται του Γενικού Γραμματέα του πλαισίου του κυρίου Κουτέρες?
Όταν ένα από αυτά είναι νομιμοποίηση των επίκων, ναι. Όταν ένα από αυτά είναι εκχώρηση των περιουσιών κατά παράβαση των συνθηκών του ΟΕΕ και των ψηφισμάτων, όταν μας ζητά την αναγνώριση των τεσσάρων ελευθεριών των Τούρκων υπηκών, ναι. Όταν μας ζητά περαιτέρω αριθμητική εξίσωση στα θεσμικά όργανα του κράτους και κυρίως στην εκπεριτροπή στην Προεδρία. Ναι. Άρα λοιπόν. Θέλετε να πείτε εσείς δηλαδή ότι η έννοια της βάσης της διαπραγμάτευσης είναι εντελώς λανθασμένη ακριβώς. Αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και προτείνετε όμως τι. Αυτό που προτείνουμε ακριβώς είναι. Το να επανακαταθέσουμε αυτά τα ψηφίσματα και να τα διεκδικήσουμε. Βεβαίως. Και πιστεύετε πραγματικά ότι ο Οργανισμός Συνωμένων Εθνών, ο οποίος δικά του ψηφίσματα είναι ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει διορισμένος Γενικός Γραμματέας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για αυτή τη διαπραγμάτευση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ή ο οργανισμός έχει καταθέσει ένα πλαίσιο με 6 σημεία. Πιστεύετε ότι αν εμείς πάμε και διεκδικήσουμε αυτό που λέτε ότι το αφήσαμε πίσω τόσα χρόνια, που είναι αυτά τα ψηφίσματα για την ελεύθερη διακίνηση και όλα τα υπόλοιπα, η διαδικασία θα περιλαμβάνει την Τουρκία, μια Τουρκία αδιάλαχτη, η οποία θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα αποδεχθεί μια τέτοια διαπραγμάτευση ή μια τέτοια προοπτική στον διάλογο, κύριε Σιζόπουλε? Αν δεν το αποδεχτεί η Τουρκία, ποιος θα έχει την ευθύνη για το ναυάγιο? Ευθύνες δεν επιρρύφθηκαν. Ποιος? Εγώ ρωτώ. Ποιος θα την έχει? Και ποιος θα μας δικαιώσει αν έχει την ευθύνη? Εγώ λέω. Εμείς καταθέτουμε. Μας δικαιώσαν ποτέ? Μας έδωσαν αυτό που χρειαζόταν να, και ήταν επιβεβλημένο με βάση την ευθύνη. Και αυτή είναι μια στάση και μια συμπεριφορά υποταγής και δουλοπρέπειας. Όχι, δεν είναι. Έτσι είναι. Είναι πραγματικότητες με βάση την ιστορία. Όχι. Δεν λέω ότι θα πρέπει να παρεμβεί. Οι πραγματικότητες δεν είναι να προσαρμόζουμε στις απαιτήσεις του αντιπάλου μου γιατί είναι πιο ισχυρός και να μην διεκδικώ το αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή, εάν κατηγορούν και την ελληνοκυπριακή πλευρά για το ίδιο πράγμα. Γιατί ακριβώς μπήκαμε σε λάθος διαδικασία. Μάλιστα. Μετατρέψαμε τον Κυπριακό σε διακινητικό πρόβλημα. Και έχουμε να αποδεχτεί όλα αυτά κατά παράβαση των Οργανισμών Εθνών. Καταθέτεις ένα αίτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και λες, διεκδικώ την υλοποίηση της απόφασης 357 της Γενικής Συνέλευσης για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης, που θα συζητήσει τη διεθνή πτυχή του προβλήματος. Mm-hmm. Την αποχώρηση των στρατευμάτων, την κατάργηση των εγγύσεων και την αποχώρηση των επίκων με την επιστροφή των προσφύγων σε συνθήκες ασφάλειας. Mm-hmm. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης, ποιος είναι αυτός που θα το απορρίψει? Mm-hmm. Τα Ηνωμένα Έθνη. Ας έχουν την ευθύνη. Δική σας απόφαση. Mm-hmm. Δεν θα μας αφήσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν θα το δεχτεί η Τουρκία. Δεν θα δεχτεί η Τουρκία να συμμετάσχει σε μια διεθνή διάσκεψη. Ποιος θα έχει την ευθύνη? Ναι, αλλά θέλω να ρωτήσω, ωραία αυτά που λέτε, αλλά αν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι δεν είναι πλέον υπό τη δική μου την δικαιοδοσία η διαδικασία. Πώς δεν είναι? Λέω τώρα, επειδή μας έχουν δώσει ένα πλαίσιο και αυτό συζητάμε τώρα το πλαίσιο που θέλετε. Ας μας το πούν. Αν μας πούν κάτι τέτοιο, πού να πάμε? Ας μας το πούν. Ότι ξέρεις, έφυγε από εμάς η διαδικασία αυτή. Τότε τι ρόλο έχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να διδραματίσει? Θα τους καταγγέλουμε και θα αλλάξουμε. Εγώ δεν λέω. Τι ρόλο έχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να διδραματίσει? Αυτό είναι μια παραδοχή που κάνουμε. Δύσκολο δεν είναι. Τα κάνουμε πιο δύσκολα. Το θέμα είναι ακριβώς να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Και το ζήτημα είναι το εξής. Ζητούμε μια λύση στο Κυπριακό. Και επικαλούμαστε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και εγώ ρωτώ. Και μάλιστα όσοι δεν την αποδεχόμαστε, είμαστε αντιομοσπονδιακοί. Έχει καμία σχέση. Ομοσπονδία είναι και η Αυστρία και η Γερμανία, ομοσπονδία είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ναι. Πέστε μου σε ποια χώρα που έχει οποιασδήποτε μορφής ομοσπονδιακό σύστημα υπάρχει γεωγραφικός διαχωρισμός του πληθυσμού στη βάση της εθνοτικής προέλευσης. Μάλιστα. Υπάρχει εγγυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και εδάφους όσον αφορά την ιδιοκτησία. Ναι. Και μάλιστα για την επικύρωση της οποιασδήποτε συμφωνίας θα χρειάζονται ξεχωριστά δημοψηφίσματα στη βάση της εθνοτικής προέλευσης και με ξεχωριστές πλειοψηφίες. Ναι. Θέλω μόνο ένα να μου πείτε. Τότε να μην είμαστε και ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προφανώς η επικράτεια και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διασφαλίζονται και δεν θα εφαρμόζονται σε αυτό το έδαφος. Με αυτήν τη λύση σαφώς είμαστε έξω από το Ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε και με γι' αυτόν τον Ουφιέ δεν είναι τυχαίο. Θα πρέπει να το παλέψουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως. Μα δεν είναι τυχαίο που η Τουρκία ζητά αυτή η μορφή της λύσης να γίνει πρωτογενές ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ουσία είναι εντελώς διαφορετική για να κλείσω. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να φύγουμε από αυτήν την τακτική το συντομότερο δυνατό. Να επαναφέρουμε τον Κυπριακό στη σωστή του βάση ενός θέματος εισβολής συνεχιζόμενης κατοχής. Και η διαδικασία θα πρέπει να διεκδικήσουμε, αφού εξαντλήσαμε ήδη
όλα τα προηγούμενα και την πενταμερή διάσκεψη και τις κατηδίας συναντήσεις να πάμε πια σε μια διεθνή διάσκεψη. Μάλιστα. Για πολύ υποδιέστερα διεθνή και όχι μόνο και τοπικά προβλήματα συγκαλούνται διεθνείς διασκέψεις, αλλά ποτέ δεν έχει συγκληθεί για τον Κυπριακό, μάλιστα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή προβλήματα και με τον μεγαλύτερο χρόνο σε κρεμότητα που αντιμετωπίζει και σήμερα. Το Παλαιστινιακό είναι, αλλά είδαμε που το έχουν καταχωνιάσει. Και εκεί υπάρχει και αιματοχυσία συνεχιζόμενη. Δυστυχώς, η διεθνής κοινότητα πολλές φορές κάνει τα στραβά μάτια ανάλογα με τα συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε, που ήσασταν. Λοιπόν, και πριν κλείσω, θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω την συμπάθεια μου για τις καταστροφές και τους πληγέντες συμπατριώτες μας στην περιοχή Αγίων Τριμηθιάς και Παλιομετόχων. Όλοι συμπάσχουμε βλέποντας το δράμα αυτών των ανθρώπων. Ευελπίστουμε πραγματικά η πολιτεία να σταθεί αργός μέχρι το τέλος. Και εμείς από την πλευρά της δικής μας αντιδράσει άμεσα. Ακριβώς όπου χρειάζεται να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε, θα το πράξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε, που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε.